Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Βασίλη μου, τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς κύριε Πρόεδρε, επέστρεψα, ήταν να επιστρέψω τη Δευτέρα, ναι, να κάνω την πρώτη εκπομπή μετά τη χρήση της αδείας μου, αλλά επέστρεψα εσπευσμένα, διότι καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εραγδαίες εξελίξεις δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε εκπομπή σήμερα. Ναι, λοιπόν, ναι, και σε ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε την τιμή και ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Πάλι για μια ακόμη φορά πέσατε μέσα. Δηλαδή έβλεπα το βίντεο το χθες της τηλεοπτικής σας συνέντευξης. Ανέτρεξα και στο δικό μου το αρχείο σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη που μου παραχωρήσατε πριν από 1,5 μήνα περίπου, ναι, όπου είχατε πει, επιλέξει, ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Μάλιστα. Για μια ακόμη φορά πέσατε μέσα. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό κατά την άποψή σας που επισπεύδει τις διαδικασίες και αν κατά την άποψή σας ορθώς ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και πάμε σε αυτές τις εκλογές? Ναι, ακούστε, η δεδηλωμένη δεν έχει κυβέρνηση και όλοι κάναμε στραβά μάτια και στηρίζαμε μια κυβέρνηση να υπάρχει μόνο και μόνο για να μην πάμε στη δραχμή προκειμένου να ληφθεί η πρώτη δόση εκ της νέας συμφωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που παρέμενε ο Τσίπρας. Αφής η πρώτη δόση δόθηκε, δεν μπορούσε να μένει σε αταξία συνταγματική η χώρα. Σωστό. Διότι δεν είχε ούτε καν, όχι μόνο τους, ναι, 151, ναι, 118, δεν είχε ούτε καν τους 120, ναι, ούτε, ναι, καν, ναι, ψήφο, ναι, ανοχής δεν μπορούσε να πάρει, ναι, τυπικά, ναι, έτσι. Το 120 βέβαια ούτε αυτό είναι νούμερο, το 151. Το 151 είναι τυπικά, αλλά τέλος πάντων, ναι. Το 120 το βγάλαμε από τα κεφάλια μας. Δηλαδή έτσι, οι δημοσιογράφοι, το σύστημα. Όχι, και κάποιοι συνταγματολόγοι πρέπει να το πούμε. Δεν το νομίζω το 120 να μπορούν οι συνταγματολόγοι να βασίσουν με 120 κυβέρνηση. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει το σύνταγμα. Πάντως, τι το συζητάμε τώρα, αφού ούτε καν 120 έχει. Κυβέρνηση μειοψηφίας. Ούτε καν τους 120. Δεν υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας σε μια δημοκρατική χώρα. Άρα κατά την άποψή σας δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι κατηγορούν, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μεϊμαράκης, ναι, τον ακούσαμε και χθες, τον ακούσαμε και σήμερα το πρωί, ναι, δύο φορές, γιατί κατηγορούν τον Άλεξη Τσίπρα? Ο Άλεξη Τσίπρας έκανε αυτό που το έπρεπε χρέος να κάνει, το χρέος του έκανε, έτσι δεν είναι? Παραιτήθη αυθημερών, όπως, ναι, είχα πει εγώ. Ναι, έκανε το σωστό λοιπόν, έκανε το πολιτικά σωστό και συνταγματικά, ναι, ναι, σωστό. Ναι, 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 δεν μπορεί να παραμένει. Σας λέω, παρέμεινε ένα μήνα για να φέρει σε πέρας μια συμφωνία και να ληφθεί η πρώτη δόση, να μην πτωχεύσει η χώρα. Μια και κάναμε τόσα βάσανα για το τρίτο μνημόνιο και για όλα αυτά. Άρα πολιτικά, συνταγματικά, νομικά, από όλες τις απόψεις έπραξε το δέον. Έτσι, ναι, συμφωνούμε, ναι, σε αυτό το είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Μεϊμαράκης εδώ βρίσκεται, ναι, σε πλήρες άδικο. Δηλαδή αν τον κατηγορεί γιατί έπραξε το χρέος του. Αφού ήταν πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που δεν είχε το 151, έπρεπε να παραιτηθεί αμέσως. Αυτό που λέει ο κύριος Μεϊμαράκης, ότι θα μπορούσε να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση και να πάμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση, στην ουσία αυτό λέει, με βάση την παρούσα Βουλή. Εκτιμάτε ότι... Αυτό θα μπορούσε, τελείως, ναι, ανά πάσα στιγμή μια κυβέρνηση μπορεί να παραιτείται και να συγκροτείται μια άλλη, αρκεί να έχει το 151. Ναι, ναι. Μπορούσε δηλαδή να βρουν ένα τεχνοκράτη πρωθυπουργό και να κάνουν μια κυβέρνηση του στυλ Παπαδήμου. Εκτιμάτε, γιατί πριν από λίγο τον, ναι, ακούσαμε να λέει και όνομα, λέει πάνω τους ότι θα μπορούσε να είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο κύριος Δραγασάκης, διότι αυτή την ώρα έχει τη διευθυντική εντολή ο κύριος Μεϊμαράκης και θεωρητικά ναι, διερευνά το ενδεχόμενο η παρούσα Βουλή να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι πρακτικά μπορεί να γίνει αυτό ή γίνεται για επικοινωνιακούς καθαρά λόγους? Όχι, όχι, πάντα όταν παραιτείται μια κυβέρνηση και προκύψει μια συμφωνία των κομμάτων ότι ψηφίζουν με 151 και άνω ένα νέο πρωθυπουργό, του παρέχεται αυτού του πρωθυπουργού η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ναι, θεωρητικά, πρακτικά, ναι, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχουν βλέπω, πιθανότητες? Δεν το βλέπω, είναι σίγουρες οι εκλογές για 20 Σεπτεμβρίου, δεν υπάρχει. Λέτε λοιπόν, από τις προαναγγέλλετε εσείς από, ναι, εδώ, όπως, ναι, κάνατε, 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η ημερομηνία, ναι, λοιπόν, διεξαγωγής των εκλογών. Εκλογών, ναι. Ακόμα και αν ο Μεϊμαράκης κρατήσει το τριήμερο, ναι, ακόμα και αν οι υπόλοιποι που κληθούν στα πλαίσια των διευθυντικών εντολών, ναι, και αυτοί κρατήσουν το τριήμερο 20 Σεπτεμβρίου. Το αργότερο πάει 27. Πράγμα ανούσιο να κάνουν τους πρωθυπουργούς κάποιοι μόνο και μόνο γιατί το Σύνταγμα το προβλέπει. Αυτό πράγματι μπορεί να γίνει, αλλά από τρελούς, όχι από σοβαρούς ανθρώπους. Να λέμε, με συγχωρείτε. Δηλαδή το να δώσουμε την εντολή σχηματισμού στο Λαφαζάνι, ας πούμε, επειδή έχει ομάδα πάνω από 10,
Τώρα την έκανε και σήμερα, πριν από λίγο την έκανε. Αυτό λέω, είναι καθαρή τρέλα. Γι' αυτό με Μαράκης, ας πούμε, παίζει με τη φωτιά τώρα. Τώρα πάει να ξεφτυλίσει τη Νέα Δημοκρατία που είναι ένα κόμμα, υποτίθεται σόφρον κόμμα, που δεν μεταχειρίζεται ακρότητες για την επιβίωσή του. Και μιας και ξεκινάτε από το Μημαράκη. Θεωρώ, με τα πολλών λαθών, την θεωρώ παρά τα αυτά ένα σοβαρό κόμμα. Αν αρχίσει να κάνει χρήση τρίκ για να κερδίσει τι. Να κερδίσει τι. Να απομακρύνει τι. Να κάνει την προεκλογικό αγώνα μεγαλύτερο. Και όχι μόνο αυτό. Είναι εις βάρος της οικονομίας. Είτε ο κύριος Λαφαζάνης πάρει τη διερευνητική εντολή, γιατί ακόμα αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί, είτε ο κύριος Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής, είναι επικίνδυνο. Είναι, δεν είναι μόνο εξευτελιστικό, είναι και επικίνδυνο, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω να προσέξει καλά, λέω στο Μημαράκι και μέσω του σταθμού σας, γιατί μπορεί να μην έχει πείρα αρχηγού, αλλά είναι βουλευτής παλαιός και ξέρει ότι αυτά είναι παιχνίδια με τη φωτιά που μπορεί να εκθέσουν ένα κόμμα που ήταν πάντα ή έκανε τα μεγάλα του λάθη το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν πάντα στη σόφρονα πλευρά του πολιτικού συστήματος. Και απέδειξε και με την ψήφο του στην που ψήφιζε τα νομοσχέδια και όλα αυτά, ότι ήθελε η χώρα να μείνει στο ευρώ, ότι ήθελε αυτό όντως να αναγνωρίσουμε στη Νέα Δημοκρατία, ότι ήταν πάντα στην πλευρά του ευρώ, παρότι μερικοί βουλευτές της σε πάνελ και σε τηλεοράσεις ευρίζανε την Ευρώπη. Τώρα, να ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έκανε και αυτή το ίδιο λάθος. Τώρα, ενώ ετάσε το στην πλευρά του ευρώ και της Ευρώπης ως κόμμα, Νέα Δημοκρατία, πολλοί των βουλευτών της περιόδευαν σταθμούς και ραδιόφωνα και έλεγαν κραυγές ίδιες με τη Χρυσή Αυγή, με το ΚΚΕ, για να είναι αρεστοί. Για να είναι αρεστοί, λαϊκίζαν. Καταλάβατε. Κύριε Πρόεδρε, το νέο κόμμα τώρα πώς το κρίνετε, του κύριου Λαφαζάνη, στο οποίο στην αρχή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν συμμετέχει ούτε ο Βαρουφάκης ούτε η Κωνσταντοπούλου. Στους 25 δεν είναι. Ναι, ναι. Μπορεί να μετάσχουν όμως αργότερα, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα πάρει ένα 3-5%. Έχει πιθανότητες εισόδου στη Βουλή. Παραπάνω δεν έχει τίποτε, διότι είναι αυτή της δραχμής, είναι σε αδιέξοδη η πορεία. Χρησιμοποιούν την κρίση και τη δυστυχία του κόσμου ως επιχείρημα. Η δύναμή τους δηλαδή είναι η δυστυχία, επ' αυτής βασίζουν την ύπαρξή τους. Όταν όμως τους ρωτάς με ποια χώρα θέλετε να μοιάσει η Ελλάδα, ας πούμε, φεύγουσα από την Ευρώπη, δεν σου απαντούν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι καθαρά λαϊκιστές και άκρως επικίνδυνοι αυτή της δραχμής. Μάλιστα. Καταλάβατε, άρα πιστεύω ότι στο τέλος μπορεί να έχουν τώρα μια μικρή δυναμική, αλλά στο τέλος θα συρρυκνωθούν και ίσως δεν μπουν και στη Βουλή. Εδώ τώρα, μιας και μπαίνω στον πειρασμό να σας το θέσω το ερώτημα, και επειδή μέχρι στιγμής το λέω αυτό στον κόσμο και το λέω όχι για να σας πλέξω το εγώ μου, διότι είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Ό,τι είπατε, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έχει γίνει, έτσι. Και επειδή μπήκατε στη διαδικασία των προβλέψεων και λέτε ο Λαφαζάνης θα πάρει 3-5% το πολύ, μπορεί και να κινδυνεύσει. Όμως μπορεί και να μην πει. Και να μην πει. Άρα οριακά το βλέπετε. Αν σωστά οι επιχειρηματολογήσουν αυτοί που είναι υπέρ του ευρώ και αποδείξουν ότι η υπόθεση της δραχμής είναι αυτοκτονία και ιδιαίτερα οι φτωχοί άνθρωποι θα την πατήσουν αν η χώρα πάει στη δραχμή, οι πολύ φτωχοί που το βιωτικό τους επίπεδο θα κατέβει κατά 80% και θα φτάσουμε σε επίπεδα κατοχής, γιατί όλα τα είδη είναι εισαγόμενα και θα πάνε στο υψούν, και όσοι έχουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα θα τα χάσουν, ενώ όσοι τα βγάλαν έξω θα τα πενταπλασιάσουν. Αν αυτά γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό, δεν θα έχει θειασότες ο κύριος Λαφαζάνης. Άρα τον τοποθετείτε εκεί κοντά στο 3%. Ναι, 3 ναι, συν ναι. 3 πλην θα παιχτεί ανάλογα με το πώς, τι θα γίνει κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Ναι. Μπαίνω στον πειρασμό να σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Τι προβλέπετε για τα άλλα κόμματα, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το δικό σας κόμμα. Στο 27. 27 βλέπετε, έτσι. Ναι, άρα, ναι. Άρα θα έχει σημαντική πτώση το από το 35 να παίζει το 27. Ναι, αλλά έχασε τη δυναμική του. Απεδείχθη ότι αυτά που έλεγε ήταν ανυπόστατα. Δηλαδή σε σχέση με το τον Ιανουάριο του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει τη δυναμική του. Έλεγε σχίζει μνημόνια, διαγράφει χρέη και μας φόρτωσε ένα μνημόνιο βαρύτατο. Πολύ χειρότερο των άλλων του Σαμαρά. Επομένως
δεν δικαιούται να μιλάει. Έχει αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο αν ο ίδιος ο Τσίπρας έδειξε σοφροσύνη και από άνθρωπος που έβριζε τα μνημόνια έκανε τούμπα και έγινε σόφρον και ρεαλιστής. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Είναι μια προσωπική, ας πούμε, νίκη του Τσίπρα έναντι των σκληρών που τον περιέβαλαν. Αυτό είναι ένα βήμα πρόοδου για τον ίδιο τον Τσίπρα. Το κόμμα όμως, ως κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ψέματα επί 5 χρόνια ότι είχε άλλες λύσεις που δεν τις είχε. Και μας φόρτωσε μνημόνιο βαρύτερο αυτών των μνημονίων 1 και 2. Μάλιστα. Άρα λέτε υπάρχει ένα θέμα να δικαιολογήσει τη στάση του. Από το 36, αν πάρει και 27, πρέπει να κάνει και στο εικόνισμα της Παναγίας να είναι γονιπετής πολλές μετάνοιες. 27. Που έχασε μόνο το 8. Η Νέα Δημοκρατία πού την τοποθετείτε την Πολύ άνθρωπο. Χαμηλά. Δηλαδή? Πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια δυναμική διάλυση. Αντί να έχει δυναμική ανόδου, έχει δυναμική αυτοδιάλυση. Όπως και τον Πασόκ. Δεν θα μπει στη Βουλή εκεί, θα φτιάσει το 2,5. Έχει και αυτό μια μεγάλη συρρήκνωση. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή την βλέπετε σε ποσοστά που είχε πάρει στις πρώτες εκλογές του 2012. Θυμίζω ότι τότε είχε πάρει με το Σαμαρά 18,8. Αν το πάρει αυτό, η Νέα Δημοκρατία και αυτή να κάνει μετάνοιες στην Παναγία. Να κάνει και αυτή. Τα εικονίσματα τώρα για μετάνοιες. Ναι, αλλά μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Η στοιχεία που έχω είναι γύρω στο 16 θα πάρει. Μισό λεπτό. Αν πάρει 27 ο ΣΥΡΙΖΑ και 16 η Νέα Δημοκρατία, ναι, πάνε στο 43. Ναι. Πού θα πάει όλο το υπόλοιπο? Θα υπάρξει και ένα μεγάλο ποσοστό που θα μείνει εκτός Βουλής. Ένα 13 από μικροκόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής. Δεν βγαίνουν πάλι όμως τα νούμερα, διότι αν λάβουμε υπόψη ότι το άθροισμα... Την Ένωση Κεντρών πόσο την έχετε? Εσείς θα μας το πείτε, εγώ δεν ξέρω. Εσείς είστε... Είναι γύρω στο 12 βάλτε. Αχα, τόσο πάνω έτσι. Και αυτό σας λέω, είναι μικρά τα νούμερα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν... Και το ποσοστό της Χρυσής Αυγής είναι ερωτηματικό. Είναι άνω του 5, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Δεν θέλω να είναι άνω του 5. Δηλαδή αν ανέβουν οι φασίστες θα είναι μια ήττα της χώρας, ήττα της κοινωνίας. Ναι. Ναι. Άρα είναι λέτε... όμως πιθανό να ανέβουν λίγο το 5. Άρα λέτε ότι έχετε μια πολύ μεγάλη δυναμική με τέτοια δυναμική που σας οθεί στην τρίτη θέση, στο τρίτο. Ναι, κοινωνία. Ναι. Γιατί ξέρετε κάτι κύριε Βασίλη, έχω ζητήσει ότι αν πάρει ένα σχεδόν ένα 4-5, θα πάρει βέβαια ένα αριθμό βουλευτών, θα δικαιωθούμε ιστορικά που είμαστε 25 χρόνια έξω από τη Βουλή, αλλά δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Και τι είναι αυτό που θέλουμε? Αυτό που θέλουμε είναι να έχει ο Τσίπρας 105, να έχουμε και εμείς 45, να αρκούν οι ψήφοι δικοί μας ώστε να τον χορέψουμε στο ταψί. Α, θέλετε να χορέψετε στο ταψί, ναι, τον, δηλαδή, τον Αλέξη, γιατί αν έτσι πάει ο Τσίπρας με τη, ναι, Νέα Δημοκρατία και κάνει κυβέρνηση, αν δεν τον μπορέσουμε εμείς να πιάσουμε αυτό το 40 βουλευτές, 45, οπότε αναγκαστικά ο Τσίπρας με ποιους θα κυβερνήσει? Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί και όλοι οι άλλοι ποτάμοι είναι ευθύνουσες. Είναι 4% το ποτάμι αυτή τη στιγμή. Εσείς σε μια κυβέρνηση κεντροαριστεράς, δηλαδή, ναι, κεντρό είστε, έτσι. Αριστερή είναι. Να ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν πετύχουμε η Ένωση Κεντρών να είναι τρίτο κόμμα, ναι, θα γίνει αναγκαστικά ο μεγάλος συνασπισμός. Κυβέρνηση, δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα το ζητάνε και οι ξένοι επίμονα αυτό. Καταλάβατε. Οπότε η χώρα θα μείνει στα μνημόνια, στη λογική των οριζοντίων βαρών και θυσιών. Θα μείνει δηλαδή σε αυτό που έχουμε 5 χρόνια. Ενώ η είσοδος της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το πακέτο των μεταρρυθμίσεων. Και αντί αυτές τις άκαρπες που έχουμε 5 χρόνια στα μνημόνια 1, 2 και 3, που είναι δυστυχώς ολόιδιες, πρέπει να κάνουμε άλλες μεταρρυθμίσεις, να βρούμε τους αργόμισθους στο δημόσιο, να βρούμε τους αυτούς που έχουν 2 συντάξεις, 3 συντάξεις, αυτούς που είναι συνταξιούχοι και παρανόμως εργάζονται ενώ παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, να βρούμε τους αποσπασμένους που είναι 12.000 άτομα, να βρούμε στη Βουλή τους 1.500 που είναι και αυτοί οι συγγενείς των βουλευτών και είναι αργόμισθοι, να βρούμε δηλαδή γενικώς την ασωτεία και την παθογένεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας έδωσε δείγματα γραφής ότι θέλει να χτυπήσει το κομματικό πελατειακό κράτος προκειμένου εσείς να συνεργαστείτε αλλά μαζί όταν του? Όταν δεν είναι αυτοδύναμος, όταν έχει μόνο 105, τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Άρα θα στην ουσία εσείς θέλετε να είστε... Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Εμείς δεν θέλουμε ούτε θέσεις, ούτε συμμετοχή στην κυβέρνηση,
ούτε υπουργεία, ούτε τίποτα. Εμείς δεν είμαστε καμένοι για να καούμε. Εμάς μας εξέλεξε ο λαός τώρα μετά από 25 ετών αφάνεια για συγκεκριμένα πράγματα, για να αλλάξουν οι μεταρρυθμίσεις, γιατί η χώρα έχει χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά τα τρώει μια ελίτ. Αυτή είναι η πίστη μας. Λοιπόν, από αυτού βασίζεται η Ένωση Κεντρών, στην αλλαγή της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων με την αφαίρεση των παθογενειών. Μάλιστα. Που εμποδίζουν τη χώρα να προχωρήσει. Αν αυτό το καταλάβει ο λαός, πρέπει το 4-5 να μας το κάνει 10-12 ώστε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, επειδή μου αρέσουν οι αριθμοί, λέτε 27% ΣΥΡΙΖΑ, 16% Νέα Δημοκρατία, 12% Ένωση Κεντρών. Μετά ποιον βλέπετε? Μετά είναι η Χρυσή Αυγή μάλλον. Ποτάμι, Πασό, Κανέλ, αυτή τη γενιά. Το ποτάμι ίσα ίσα 4 θα είναι. Ίσα ίσα 4-5. Η Ανέλ? Η ΑΝΕΛ δεν θα είναι μέσα. Α, θα είναι εκτός. Η ΑΝΕΛ δεν νομίζω και να κατέβει. Θα κατέβουν, θα κατέβουν. Πολλοί της ΑΝΕΛ έρχονται και σε μένα, άρα δεν κατεβαίνουν. Ξέρετε τι πίεση έχουμε από υποψηφίους της ΑΝΕΛ και εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε από την ΑΝΕΛ, γιατί είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν μπορούμε στην Ένωση Κεντρών να βάλουμε. Από όλες την Ελλάδα υπάρχει ασφυκτική πίεση από υποψηφίους της ΑΝΕΛ που ζητούν, και της ΔΙΜΑΡ, που ζητούν να μπουν στην Ένωση Κεντρών. Πώς κατεβαίνουν? Εγώ έχω πληροφορίες ότι δεν κατεβαίνουν. Δεν ξέρω αν άκουσα ότι είπε ο Καμένος ότι θα κατέβουν. Ναι, ναι, χθες το δείχνει. Αλλά η τέτοια τους είναι 1,6 είναι. Μάλιστα. Να εξευτελιστούν. Το κουκουέ που το τοποθετείτε δεν θα έχει κάποια δυναμική? Το κουκουέ, αν δεν ήταν ο Λαφαζάνης να κόψει, το κουκουέ θα έπιανε άνω του 7-8. Μάλιστα. Είχε δυναμική ανόδου. Τώρα τι θα κόψει ο Λαφαζάνης δεν γνωρίζω. Αλλά θα υπάρξει, σας λέω, και ένα 12-13% που θα είναι εκτός Βουλής κόμματα. Εάν βάζετε εκτός Βουλής και το ΠΑΣΟΚ, βάζετε και τους ΑΝΕΛ, ναι, και τα λοιπά, ναι, είναι, θα είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό αυτό. Μάλιστα. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, προβλέπετε ότι η Νέα Βουλή θα είναι εξακομματική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έξι κόμματα στην Νέα εκεί Βουλή. Εκεί θα είναι, κύριε Βασίλη μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Και να ευχαριστήσω από πλευράς Ένωσης Κεντρών και μου του Βασίλη Λεβέντη όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έγινε μέτρηση προημερών και η Ένωση Κεντρών είναι άνω του 15%. Με οδεύει προς τόσο ψηλά, έτσι. Τόσο ναι, 17% ψηλά. Περίπου οδεύει. Αυτό είναι ένα μεγάλο βάρος για μένα, είναι μια ευθύνη πολύ μεγάλη. Πέστε μου λίγο, διακοπές κάνατε καθόλου? Καθόλου, δυστυχώς. Καθόλου, ένα μπάνιο έκανα. Ένα μπάνιο μόνο. Ένα μπάνιο, γιατί ήξερα ότι είναι 20 Σεπτεμβρίου. Μου το είπατε, ναι. Με συνταγματική αταξία ο Παυλόπουλος δεν ήθελε, ο Παυλόπουλος επέβαλε τις εκλογές, γιατί έχει και αυτός ευθύνη σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν μια κυβέρνηση δεν έχει δεδηλωμένη. Και είχα και εγώ δημοσίως πει και στον Παυλόπουλο και σε όλους ότι όσο είναι η συμφωνία, ναι, να περιμένουμε. Τότε, να κάνουμε τα στραβά μάτια. Από τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, που εσείς ο πρόεδρος ενός μικρού κόμματος, έτσι, ήσασταν βέβαιος ότι θα γίνουν εκλογές 20 Σεπτεμβρίου. Ακούω τον κύριο Μεϊμαράκη, ακούω τον κύριο Θεοδωράκη. Αυτοί δεν θέλουν εκλογές γιατί πέφτουν τα ποσοστά τους. Α, γι' αυτό. Αυτοί γι' αυτό δεν είναι ότι ήξεραν κι αυτοί. Ναι. Τώρα αφού ήξερα εγώ, δεν μιλάει ο Μεϊμαράκης, δεν μίλαγε με τον Παυλόπουλο. Ο Παυλόπουλος τους είχε πει την ημέρα που θα ληφθεί η πρώτη δόση θα διαλυθεί η Βουλή. Μάλιστα. Ήταν θέμα Πρόεδρου Δημοκρατίας τώρα. Θα έτριζε η καρέκλα αν παρετείνεται η αταξία. Ο Μεϊμαράκης και ο Θεοδωράκης που μιλούν κατά των εκλογών είναι γιατί η περιγραφή των δημοσκοπήσεων είναι για αυτούς εξοντοτική. Ο Μεν Θεοδωράκης τα είχε όλα σε όλα τα κανάλια, παντού, παρίστατο, αυτά, και τώρα είναι και δεν είναι στο 4. Ο άλλος πάλι δεν ήθελε γεννηματά γιατί θα μείνει εκτός Βουλής οι Πασοκζίδες. Ο Δε Μεϊμαράκης θα υποστεί μια ήττα και γι' αυτό τον βάλανε και θα τον αλλάξουν την άλλη μέρα. Των εκλογών θα τον αλλάξουν. Μάλιστα. Έτσι όπως μας τα λέτε, αυτές οι εκλογές, εκτός από πάρα πολύ κρίσιμες, είναι και εκλογές όπου θα έχουμε μια ριζική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σας. Ναι. Θα δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο πολιτικό. Και η ελπίδα θα είναι να ο Τσίπρας, βεβαίως να μην είναι αυτοδύναμος, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να είναι αυτοδύναμος, να έχει ένα νούμερο τέτοιο που να χρειάζεται την Ένωση Κεντρών. Τότε θα σοβαρευτεί ο Τσίπρας. Τότε θα σοβαρευτεί. Δηλαδή εμείς είχαμε αποφασίσει από πάντα να στηρίξουμε το πρώτο κόμμα αν δεχθεί τις μεταρρυθμίσεις μας.
Αν ήταν πρώτο κόμμα κάποιο άλλο, θα στηρίζαμε το άλλο. Δεν έχουμε με τον Τσίπρα καμία φιλία. Καταλάβατε. Εμείς την Ελλάδα πονάμε. Την Ελλάδα πονάμε και θεωρούμε ότι αν ακολουθηθούν οι μεταρρυθμίσεις, να φύγουν οι παθογένειες αυτές, πολυθεσία, διπλές τριπλές συντάξεις, αργομισθίες, λεφτά στα ΜΚΟ, λεφτά στα κόμματα, όλα αυτά τα έσκη που δεκαετίες τώρα μας εξευτέλησαν, εάν λείψουν αυτά η χώρα σηκώνεται όρθια. Αυτό πρεσβεύει η Ένωση Κεντρών. Μάλιστα. Και αυτό θα είναι και το μήνυμα των εκλογών. Μάλιστα. Ενώ τώρα τι κάνουν, βάζουν κάτω από το χαλί τις παθογένειες, προστατεύουν τα δικά τους τα παιδιά και παίρνουν δανεικά απ' έξω. Τα ψηφοδέλτια σας τα έχετε ήδη έτοιμα ή θα... Όχι, διαμορφώνονται. Έχουμε έτσι μεγάλη δυσκολία γιατί είναι λίστα, αλλά εμείς κάναμε και αποφασίσαμε ανά εξάμηνον να παρετούνται οι βουλευτές μας. Έχουμε δυσκολία γιατί και στη Θεσσαλονίκη μπορεί να πάρουμε και 3 και 4 έδρες στην Αλφα Θεσσαλονίκης από ό,τι βλέπω. Αλλά θα έβγαιναν οι 4 πρώτοι. Θα υποχρεώσω λοιπόν με χαρτί από τώρα με έγγραφο παραίτησης. Υποχρεώνω πριν μπει ένας υποψήφιος να υπογράφει παραίτηση. Δηλαδή να παραιτείται στο εξάμεινο υπέρ του επομένου στη λίστα. Και αν, και να, αν το αρέσει να, και δεν θέλει να παραιτηθεί. Με 3-4 εξάμεινα σχεδόν όλοι οι υποψήφοι να έχουν κάνει και λίγο στη Βουλή. Και επίσης όταν είναι μια σειρά βουλευτών να είναι στη Βουλή και η επόμενη ώστε να ενημερώνεται. Μάλιστα. Και αν είναι κάτι πρωτότυπο αυτό, θα δείτε, είναι η λειτουργία κομμάτων που το έχω ζήσει στη Γερμανία αυτό το είδος. Το έχω ζήσει σε κρατήδιο της Γερμανίας. Αυτό ακούγεται αυτό ωραίο. Να παρετούνται οι βουλευτές για να περνούν όλοι όταν είναι με λίστα. Ναι, αλλά άλλο Γερμανία, άλλο Ελλάδα. Πόσο βέβαιος είστε ότι θα το κάνουν αυτό? Αφού δηλώνουν εγγράφος. Λένε ο κάτωθι τάδε βουλευτής, ο Κοντογουλίδης Βασίλειος βουλευτής. Μην το λέτε αυτό, μην το λέτε αυτό και νομίζετε ότι θα είμαι υποψήφιος με εσάς. Αν και θα σας ήθελα πολύ γιατί είστε καλό παιδί. Λοιπόν, ο κάτωθι τάδε, αφού παρήσε το εξάμεινο, αφής ασκώ την ιδιότητα του βουλευτή, παρετούμε, συμμορφούμενος με τα αποφασιστέντα υπό του κόμματος, για να πάρει τη θέση μου επόμενο στη λίστα. Μάλιστα. Είναι κατάλαβα. Προς τον πρόεδρο της Βουλής, δεν είναι προς εμένα η δήλωση. Από τώρα που... Είναι από τώρα παρέτηση. Ναι, από ναι. Τώρα λοιπόν λαμβάνετε τα μέτρα σας. Οι δικηγόροι του κόμματος, αλλά νομίζω και χωρίς, δηλαδή τα έχουμε μια κατοχήρωση μέσω του εγγράφου, αλλά θεωρώ η μεγαλύτερη κατοχήρωση είναι γιατί μέσα στην Ένωση Κεντρών θα μπουν τίμοι άνθρωποι που θα το τηρήσουν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια στον προεκλογικό σας αγώνα. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Βασίλης Λεβέντης, σε μια συνέντευξη εφόλης.